Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την τελετή απονομής βραβείων θεάτρου του ΘΟΚ για το έτος 2020. Ένας θεσμός, ο οποίος ως ένας από τους σημαντικότερους των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δρομένων στον τόπο μας, τιμά αλλά και επιβραβεύει την προσφορά ανθρώπων οι οποίοι μέσα από την δράση τους συνέβαλαν στην εξελιχτική πορεία της θεατρικής τέχνης στην Κύπρο. Ως τέτοια εκλαμβάνεται η διαχρονική δραστηριότητα των τριών καλλιτεχνών που απόψε βραβεύουμε. Αναντίλεκτα, η Δέσποινα Πεπεδέλη, η οποία τιμάται για πολλωστή φορά, θα πρέπει να πω, με το μεγάλο βραβείο του ΘΕΚ και επάξια βεβαίως, μέσα από την αδιάλειπτα πολύχρονη παρουσία στο θεατρικό σανίδι, στο οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε κατέθεσε καθηλωτικές ερμηνείες, ως επίσης μέσα από τον ζήλο με τον οποίο εργάστηκε διαχρονικά για την προαγωγή του Κυπριακού Θεάτρου, αναγνωρίζεται, και το επαναλαμβάνω δικαίως, ως μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς στην πατρίδα μας. Αναλόγως γόνιμη, υπήρξε συμβολή τόσο του Κώστα Κακογιάννη, που βραβεύεται ως δημιουργός της χρονιάς, όσο και του Κώστα Σιλβέστρου, που βραβεύεται ως νέος δημιουργός της χρονιάς. Μέσα από τις αντιστοίχως υψηλές μουσικές και σκηνοθετικές παραγωγές τους, εμπλούτησαν με την δημιουργικότητα τους θεατρικές παραστάσεις, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στο θεατρόφιλο φιλό, κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθένας ξεχωριστά υπογράμμισε με την δουλειά του, αφενός το ταλέντο του καλλιτεχνικού μας δυναμικού και αφετέρου την ποιοτική παραγωγή και την ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής του τόπου. Στόχος, ο οποίος στώθηκε, θα πρέπει να πω, στο επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης, με επιστέγασμα και κορονίδα αυτών που οδηγούν στην δρομολόγηση της δημιουργίας υφυπουργείου πολιτισμού. Κάτι που η πολιτεία, θα πρέπει να ομολογήσουμε, αγνόησε για 60 ολόκληρα χρόνια από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσω της κατάθεσης πρότασης, του νομοσχεδίου δηλαδή, δημιουργούνται για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις αφενός για τη ρύθμιση του καθεστώτος και της επαγγελματικής ιδιότητας του καλλιτέχνη, αλλά και των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού και αφετέρου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, αλλά το εξίσου σημαντικό, την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς υπό μια ενιαία στρατηγική. Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων για τον πολιτισμό, θέλω να πιστεύω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα υιοθετήσει το νομοσχέδιο, το οποίο ευρίσκεται ενώπιον της, δίδοντας έτσι την δυνατότητα μιας ιστορικής πραγματικά στιγμής για τον πολιτισμό του τόπου μας. Φίλοι κυρία Πεπεδέλη, κύριοι Κακογιάννη και Σιλβέστρο, για ακόμη μια φορά θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας συγχαρώ θερμά. Είμαι βέβαιος, πέραν της απολύτως δίκης περηφάνειας και ικανοποίησης που νιώθετε για την αναγνώριση της δουλειάς σας, ότι εκλαμβάνετε την διάκριση αυτή με πρόσθετο, αν θέλετε, βάρος ή αίσθημα ευθύνης προς την ανάληψη ακόμη περισσότερων δράσεων που θα εμπλουτίσουν περαιτέρω το πολιτιστικό μας γίγνεσθε. Ιδιαίτερα την δεδομένη χρονική στιγμή κατά την οποία η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε άρδιν την καθημερινότητα μας, πλήττοντας σε μεγάλο βαθμό την καλλιτεχνική κοινότητα, το πείσμα και η ευρηματικότητα τόσο η δική σας όσο και των συναδέρφων σας δίνουν ένα πραγματικά αισιοδόξο μήνυμα. Το μήνυμα πως όλοι μαζί, με ενότητα και αλληλεγγύη, ξεπερνώντας εμπόδια, επιτυγχάνοντας στόχους και θέτοντας καινούριους, θα αντεπεξέλθουμε και αυτής της δοκιμασίας. Έχοντας
το δικό σας παράδειγμα ως οδηγό, το μέλλον μας διαγράφεται ακόμα πιο ελπιδοφόρο. Κυρίες και κύριοι, συγχαίροντας ξανά τους βραβευμένους, αλλά και τον ΘΟΠ που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, εύχομαι την επόμενη χρονιά να μπορούμε να τιμούμε την γιορτή των βραβείων στο δικό σας σπίτι, το θέατρο. Σας ευχαριστώ.